Πληγωμένη εμφανίζεται η ναυαρχίδα της οικονομίας του νησιού, ο τουρισμός, καθώς οι ελπίδες στράφηκαν στα ξενοδοχεία για τη μείωση της ανεργίας, αλλά ήδη από το Μάιο ήταν εμφανές ότι οι εργαζόμενοι επέλεξαν να τους γυρίσουν την πλάτη. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, με τα εξαντλητικά ωράρια και τους πενιχρούς μισθούς, η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη όσο θα πλησιάζουμε προς το ζενίθ της σεζόν. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο κομμάτι της κουζίνας, υπάρχει ζήτηση στις καμαριέρες, υπάρχει ζήτηση στο εστιατόριο, σε όλες τις ειδικότητες που αφορούν τον επισητισμό και τον τουρισμό. Τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός χειροτερεύουν και θα χειροτερεύουν. Με ελάχιστο προσωπικό τα ξενοδοσία θα βγάλουν πληρότητες 100%. Αυτό σημαίνει ότι, συγγνώμη για την έκφραση, θα λιώσουν στην εργασία είτε ξενοδοχοί υπάλληλοι είτε εργαζόμενοι στον επισητισμό. Αν λείπει ένα ποσοστό της τάξης 30% θα έλεγα στον τουρισμό και στο ξενοδοχειακό κομμάτι στην έλλειψη προσωπικού, του χρόνου θα είναι πάνω από το 50%. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κρήτης λήγησαν στη διάρκεια της πανδημίας και η βροχή λουκέτων άφησε πίσω τις πολλούς ανέργους. Λίγοι είναι οι τομείς όπου υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις. Υπάρχουν στο κλάδο των σούπερ μάρκετ, τα οποία είχαμε δει μια μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία 2 χρόνια και βλέπουμε ότι εκεί ο κλάδος κρατιέται πάρα πολύ καλά. Στο κλάδο των κατασκευών, που βλέπουμε να υπάρξει μια σταθερότητα και ζήτηση θέσεων εργασίας. Το κομμάτι των διανομέων, όχι μόνο διανομέων φαγητού, αλλά στις ταχυμεταφορές. Η πανδημία άλλαξε και το τοπίο στις εργασιακές σχέσεις. Εργαζόμενοι που εμφανίζονται να δουλεύουν 4ωρο, αλλά στην πραγματικότητα δουλεύουν 8ωρο, είναι δυστυχώς η ομοί πραγματικότητα. Δουλεύουν 6 και 7 μέρες τη βδομάδα. Οι μηχανισμοί ελέγχου του κράτους στο ΣΕΠΕ υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα να δείχνουν την ευκαιρία σε όλους αυτούς τους οποίους θέλουν να εκμεταλλεύουν αυτές τις ελαστικές θέσεις εργασίας να το κάνουν. Έχοντας την κάρτα ανεργίας που μπορεί να τους προσφέρει ένα επίδομα από την κοινωνική πολιτική των 200 ευρώ. Μπορεί να του προσφέρει ένα κοινωνικό τιμολόγιο στη ΔΕΗ. Μπορεί να του προσφέρει ένα καλό διακανονισμό σε μια τράπεζα. Πολλές φορές αυτός ο άνεργος προτιμάει τη λύση της μαύρης εργασίας. Το σκηνικό άλλαξε και στην Ήπεθρο και τα χωριά, τα οποία εγκατέλειψαν οι εργάτες γης. Ζήτηση υπάρχει πλέον σε εργατικά χέρια, σε χωράφια και θερμοκήπια, αλλά η σκληρή δουλειά κρατάει μακριά τους ντόπιους. Η ανεργία στην Κρήτη μέχρι τον Απρίλιο άγγιξε το 16%, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις έπεσε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα λόγω της εποχικής απασχόλησης.